Η κατάσταση είναι απελπιστική. Μια ώρα στη πιάτσα για να πάρουμε μια κούρσα. Σε δεινή οικονομική κατάσταση είναι οι ιδιοκτήτες ταξί. Δεν βγαίνουν πλέον οι συνάδελφοι. Στις πιάτσες τα εκατοντάδες ταξί περιμένουν ώρες για μια κούρσα με τα έξοδα να τρέχουν καθημερινά. Είμαστε στα κάτεργα. Βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Αν εξαιρέσουμε το μεσοδιάστημα του καλοκαιριού Ιούλιο-Αύγουστο που κάποια ζωντάνια υπήρχε με τον τουρισμό, όχι βέβαια στα επίπεδα τα παλιά, αλλά φάνηκε η διαφορά σε σχέση με τις αρχές της πανδημίας και το μετά τώρα. Η μείωση είναι σίγουρα στο 80%. Είναι τέτοια η αναδουλειά που δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν δεύτερες σκέψεις για το επαγγελματικό τους μέλλον. Οι συνάδελφοι εδώ στο Ηράκλειο έχουν στραφεί προς τις ελιές. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουν στραφεί στα κλαδέματα των ελιών. Άλλοι έχουν πάει στα κούριερ. Το παλεύουν και αυτοί, αλλά είναι σε απόγνωση. Αν κάνετε μία βόλτα στις πιάτσες, θα τους δείτε μέσα στα αυτοκίνητα να είναι σε ένα δικό τους κόσμο. Δουλεύουν γύρω στο 50 με 60%. Τα υπόλοιπα είναι παρκαρισμένα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνάδελφοί σας που να το σκέφτονται να καταθέσουν ακόμα και τις πινακίδες? Είναι η τελευταία λύση, τους παροτρύνουμε να το παλέψουν μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ίσως κάποια στιγμή να φανεί φως στον ορίζοντα. Περίπου πόσες κούρσες μπορεί να κάνει σε μια βάρδια ένας ταξιδιώτης? Στο 12ωρο να κάνει πόσες? Να κάνει 4, να κάνει 5, να είναι τυχερός να του τύχει κάτι στο δρόμο. Η τύχη δεν υπάρχει πλέον. Τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά στο Ηράκλειο, είναι 530. Και καταλαβαίνετε ότι όσο τυχερός και να είναι, μεροκάμα του δεν βγάζει. Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί ζητούν από την κυβέρνηση να σκύψει πάνω από τα προβλήματά τους, αυξάνοντας σε πρώτη φάση το όριο των επιβενώντων στα ταξί. Είναι κοροϊδία αυτό που γίνεται στον κόσμο. Να είναι μια οικογένεια, να ζουν μαζί και να πρέπει να πάρουν δύο ταξί να πάνε σπίτι τους. Ένα ζευγάρι το οποίο κοιμάται μαζί, την επομένη έρχεται στο ταξί, φυλάει ο ένας τον άλλο, μου έχει τύχει εμένα, ναι, και μπαίνει ο ένας στο ένα ταξί και ο άλλος στο άλλο ταξί, για να πάνε στον ίδιο προορισμό. Στο μεταξύ, η εντολή ένας πελάτης ανακούρσα ήταν η αφορμή για να εκτυλιχθεί μια απίστευτη ιστορία στο Ηράκλειο. Όλα ξεκίνησαν στις 12 Ιανουαρίου. Ένας νεαρός επιβιβάστηκε σε ταξί με την κοπέλα του. Ο οδηγός του είπε πως αυτό απαγορεύεται και θα πρέπει να πάρουν δύο ξεχωριστά ταξί. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε σε ένα άνευ προηγουμένου μπαράς επιθέσεων εναντίον των ταξί. Αυτός τράβηξε μαχαίρι, ο συνάδελφος δεν αντέδρασε, απλώς προχώρησε και στον πρώτη πιάτσα που συνάντησε την ομάδα Δίας σταμάτησε και τους ενημέρωσε. Και από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Αυτός οδηγήθηκε, γιατί του βρήκαν το μαχαίρι, οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο. Έγιναν απαραίτητες συστάσεις, ημινήσεις, αυτός αφέθηκε ελεύθερος. Μάλλον δεν το ξέχασε το περιστατικό και 15 του μήνα στην πιάτσα στη Γιώφυρο πήγε να ζητήσει και τα ρέστα. Μαζί με ένα σκύλο, έσπασε πρώτα ένα τζάμι από το στέγαστρο. Είχε ένα pitbull το οποίο ήταν πολύ εκπαιδευμένο και σε οποιαδήποτε εντολή του έδινε αυτό ορμούσε στους συναδέρφους. Κατασπάραξε ένα συνάδελφο που πρόλαβε και του έχισε τα μπουφάν. Το αποτέλεσμα, Δευτέρα 19 του μήνα, 12.30 ώρα τη νύχτα, ξανά τα ίδια. Η υπόθεση έφτασε και στη δικαιοσύνη, καθώς όταν εμφανίστηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, κρατώντας ένα γκαζάκι και απειλώντας όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην πιάτσα, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί κατέθεσε μήνυση. Ο 26χρονος με καταγωγή από τη Σπάρτη βρέθηκε ενώπιον του αυτόφορου τριμελούς πλημελιωδικίου Ηρακλείου, το οποίο τον καταδίκασε επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών με αναστολή. Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε επιβεβλημένη τη μεταφορά του στη ψυχιατρική κλινική.